Σίγουρα οι αγρότες αυτή, ειδικά την εποχή, αντιμετωπίζουν πολλαπλά προβλήματα. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ξέρετε κι εσείς, τα γνωρίζει και όλος ο κόσμος και είναι ξεκαθαρισμένα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι είχαμε τους παγετούς, αλλά είχαμε και τις μεγάλες ζέστες στο προηγούμενο χρονικό διάστημα και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχει λιγοστή παραγωγή αυτή τη στιγμή στην Αργολίδα αλλά και γενικότερα και σε άλλες περιοχές της χώρας μας. Με βάση λοιπόν αυτό έκανα μία ερώτηση στον Υπουργό Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης για να δω τι ενίσχυση θα δώσουν τουλάχιστον για τις καλλιέργειες είτε στα σπεροδοειδή είτε στις ελιές. Η απάντηση θα την έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα, αν και δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι θα δοθεί κάποια βοήθεια σε αυτούς τους παραγωγούς. Ένα άλλο τεράστιο θέμα, και το οποίο το βλέπουμε όλοι και τις τελευταίες, ειδικά το τελευταίο διάστημα, έχει αρχίσει και φουντώνει, είναι το θέμα της ακρίβειας. Δεν μπορεί ο αγρότης να καλλιεργήσει. Δεν μπορεί να καλλιεργήσει γιατί το πετρέλαιο έχει φτάσει στα ύψη. Όποιο άλλο ενεργειακό μέσο και να χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή, είναι η τιμή του πάρα πολύ υψηλή, με αποτέλεσμα και οι αγρότες που παίρνουν τα εφόδια αλλά και οι φτηνοτρόφοι που αγοράζουν ζωοτροφές να είναι σε τιμές οι οποίες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν των συνθήκων. Άρα εδώ θα πρέπει να καθίσει το κράτος να δει πώς αυτούς τους ανθρώπους θα τους ενισχύσει. Θα πρέπει να λάβει συγκεκριμένα μέτρα τα οποία τα έχουμε πει και τα ξαναλέμε ότι θα πρέπει ειδικά ο φόρος κατανάλωσης να μειωθεί, το ΦΠΑ να μειωθεί. Αυτά τα πράγματα πρέπει να γίνουν άμεσα γιατί οι αγρότες, ειδικά αυτό το χειμώνα, θα υποφέρουν. Και όσο ο αγροτικός κόσμος υποφέρει, τόσο δεν πάει καλά και η χώρα. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα δούμε, πρέπει να τα δούμε σοβαρά. Δεν μπορεί να κοροϊδεύουμε πλέον τον κόσμο. Η απάντηση δεν έχει έρθει ακόμα. Περιμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα να δούμε τι θα μας απαντήσουν. Το θέμα είναι ότι από πού θα πρέπει τώρα το ίδιο το κράτος από τον κρατικό προϋπολογισμό να δώσει ενισχύσεις. Δεν μπορεί οι αγρότες αυτή τη στιγμή να είναι σε αυτή την άθλια κατάσταση και να μην τους βοηθάει κανένας. Δεν πάει. Θα πρέπει κάτι να κάνουν.